Μεγαλούν. Το θαύμα του Περού. Έχει ανθίσει φοβερά. Η φτέρη. Φυτεύτηκε. Τα μοβάνθη. Προσβλήθηκαν από ψήρες. Α, δεν πειράζει. Γεια σας, κύριε. Χαιρετώ τους 100 ανθρώπους που βλέπουν φανατικά τα βίντεο. Οι υπόλοιποι που το βλέπετε επειδή θα σταμάτουν και τα λοιπά, θα παραμεθείτε. Forever underground, forever underground. You return from the cave of perpetual beatings, meaning you realize that sometimes it's better if we just be friends. Oh. Yeah. You're not upset, are you? No, it's totally better this way. Yep. Just friends. That's all we can ever be. Isn't that right, Sarah? Isn't that right, you bitch? Θα κάνω σχολιασμό για το θέμα της κουλτούρας και της εκτοχήψης και κάτι δεν έχουν βγει. Και βλέπω τώρα από το πάνω να βγαίνει ο κύριος Πέος. Και μου λέει... Ρε μαλάκα, ορίστε. Θα το μάκιος κάνεις. Ουλιάζεται μαλάκιος, όλα θα κάνουν και εσύ θα το κάνεις. Ναι κύριε, λοιπόν. Αλλά εγώ θα πάω διαφορετικά. Κανείς δεν αναφέρει το κοινωνικοπολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Όλοι σχολιάζουν τα συμπτώματα, κανένας την ασθένεια, τι έχω να πω εγώ. Λοιπόν. Η σωστή γυναίκα δεν θα ξυρίσει τα πόδια της, μόνο τα πόδια της, αν δεν υπάρχει, αν δεν είναι απαραίτητο. Αλλά μόνο τα πόδια, όσες έγραψα για το μουνί, έχουν πιθανώς γάγκρινα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Υπάρχει μια στάση στην ελληνική κοινωνία πλέον. Να γίνουμε όλοι κουλτουριάδες, κάτι τέτοιο ξέρω. Μια ανάπτυξη ενός υπερθερισμού που έρχεται από το εξωτερικό. Μια, ξέρω εγώ, βλέπουμε όλοι τώρα Λάνθιμο και Πουταρκόφσκι, ξέρω εγώ και τέτοια, έτσι. Μια και δεν έχω αντίστοιχη λέξη με την Αντρίλα ή με το Λούλι, θα ορίσω τη γυναίκα τη σωστή σαν αυτή που δεν είναι βλαμμένη, δεν είναι κατίνα, δεν είναι γυναικούλα και δεν είναι μαλακισμένη. Και για να μην μας πάρει στο 2014, θα θίξω τα θέματα που έθιξε και ο Μάκιους. Ξεκινάμε. 1. Κολόχαρτο. Τα ζητήματα που απασχολούν τη γυναίκα τη σωστή σε σχέση με το κολόχαρτο είναι τα εξής. Η αυθονία, η προσβασιμότητα, η ευκολία στο ξετύλιγμα και η εγκύτητά του με τη λεκάνη της τουαλέτας. Βάσει τον παραπάνω, συχνά το αγαπημένο σημείο τοποθέτηση κολόχαρτου είναι πάνω στο καζανάκι ή πάνω στην ειδική υποδοχή του κολόχαρτου. Αυτό αφενός είναι κατακριτέο. Γιατί είναι κατακριτέο? Γιατί είναι η τέχνη για την τέχνη. Δηλαδή τα βλέπουμε για να τα βλέπουμε. Η πλειονότητα των συμπολιτών μας, νεαρής ηλικίας κυρίως, που τα παρακολουθεί αυτά, είναι οι γόνοι του προλετάριου ή μικροαστού που έζησε τη δεκαετία του 80 και του 70 σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Οπότε δημιούργησαν κανείς συνθήκες για να μπορεί να έχει κάτι να χάσει. Γιατί δεν έχει πάψει να υπάρχει αυτό που έλεγε ο Μάρξ, οι προλετάριοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν πέρα από τους αλυσίδες. Τώρα έχουν να κάψουν τη Mercedes, το εξοχικό στη... ξέρω εγώ, στη... πώς το λένε εκεί πέρα, το εξοχικό... Γεια σας, οπτήμιση. Σήμερα θα σου δείξω πώς μπορείτε να γίνετε ένας πίγασος. Το εξοχικό στη... Walton Gruggesta! Gruggesta! Ραφίνα. Έτσι. Και την άλλη μεριά
για μέρες που νοικιάζουν, ξέρω εγώ, 400 ευρώ και παίρνω 400 ευρώ για παίρνω να το χάσουν, κατάλαβα τι ωραία. Έχουν κάτι να κάνουν λοιπόν, δηλαδή. Κάνε μια οικονομική τέτοια εδώ τα προηγούμενα 30 χρόνια, 30 χρόνια. Όσοι δεν τα χάσανε πέρα από το διάστημα του μαστερή, δεν έχουν κάτι να κάνουν. Αυτό και πάει πλέον να ισχύει το πρόβλημα με το κεφάλι του Μάστερ, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα αναλύουμε του γόνου του, οι οποίοι έζησαν σε μια ευημερία, θα λέγαμε. Ευημερία. Παίρνουμε το μαγικό καλώδιο και το έχουμε φτιάξει με λάστιχα και τοποθετούμε τα λάστιχα στα σπιτιά μας. Το βάζουμε εδώ πάνω και είναι ένα υποτιθέμενο κέρδος. Έχοντας μία υπέρμετρη πρόσβαση στην γνώση, πληροφορία, έχουν νέους κώδικες respect. Ωραία. Και ακούνε dubstep, βλέπουν λάθιμους και δεν παπαλάει παπαριές και τα επιθυμούμε τώρα αυτά. Μην γνωρίζοντας την ουσία. Ζούμε μία αναπόλυση του Woodstock. Woodstock, έτσι. Του ακούω ροκ και κάνω επανάσταση γιατί, και χωρίς να ξέρω γιατί και ποιο λόγο. Παίρνω Τζε Γκεβάρα προζάκι και κάτι έγινε. Βάζω μία μάσκα ανώνυμου και έγινε επαναστάτης. Έτσι, τα λέμε αυτά. Ο γιος του δημοσιοπαλληλάκου που είχε και μια κάμερα, ξέρω εγώ, και έβγαζε βιντεάκια. Τώρα το έπαιξε, το έγινε σκηνοθέτης και βγάζει βιντεάκια στο YouTube, ξέρω εγώ. Και έγινε μάγκα, έτσι. Την ανάπτυξη μια νέα γενιά, η οποία παράγει βίντεο σαν αυτό. Είμαι ο Κέικ. Και καλώς ήρθατε στο ολοκαίριο μου βίντεο. Στην μπλε πατάτα. Ναι, στην μπλε πατάτα. Αυτό. Τι αυτή η παπαριά και 90.000 views. Γιατί. Και δεν πει τώρα. Είναι αστείο. Όχι, δεν είναι αστείο. It's not funny. Anymore. Έπρεπε να έχω ξεκινήσει με αυτήν την ερώτηση, ότι είμαι 24, για όσους δεν μπορείτε να καταλάβετε περίπου πόσο είμαι, αν και χωρίς make-up φαίνομαι 5. Κάνω την δική σου αυτά. Είναι τύποι, δέστε αυτό το βίντεο που έκανε ο άλλος και δείστε τι μαλακές κάνει και τα λοιπά και το παίζει μάγκας και σαν αυτό το βίντεο το πράγμα. Αυτό το τυπά το ξέρω. Ήμασταν στο DC και έρχεται αυτό ο τυπάς και θυμάμαι τον έλεγαν Τίμο και ήταν PR και έδωσε και μια κάρτα στο φίλο μου. Μα θέλει να τον πάρει τηλέφωνο για να του κλείσει για μαγαζιά. Αυτό. Και μετά αυτό ο φίλο μου κράτησε την κάρτα του και μιλάει μαζί του την επόμενη μέρα στο τηλέφωνο και κρατούσε την κάρτα του σαν φυλακτό. Και επιστρέφω απότομα στο βίντεο. Με πάνω. Όχι, δεν επιστρέφω. Τον Τίμο επίση τον είδα και στι καριέρε του Facebook. Τώρα επιστρέφω στο βίντεο. Δεν κανένα. Δεν το φοβάμαι το οποίο οδηγεί στη δημιουργία αυτό το βίντεο. Και ποια είναι η οικονομική κατάσταση η οποία δημιούργησε αυτά τα πράγματα. Η οποία ευτυχώς αποσαθρώνεται και καταραίει ευτυχώς. Χαίρομαι που καταραίει η Ελλάδα, Πού δουλεύεις? Αυτή είναι η στάνταρ ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν με τη δουλειά μου είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί δουλεύω κατά κόρον από το σπίτι. Είμαι αρθρογράφος σε δύο εφημερίδες και στη μία από τις δύο είμαι και συντάκτης. Ευχής έργων είναι! Ευχής έργων είναι ότι έχουμε Σαμαρά. Έτσι. Ευχής έργων. Φανταστείτε να έχει βγει ο Τσίπρας και τώρα όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, να συνέχισαν να ζουν έτσι και να είχαν και ένα υπόβαθρο του κόμματος που στηρίζει τον πολιτισμό και τα τέτοια. Έτσι. Τι για τον Πούτσο άλλο θα βγάζαμε. Φανταστείτε. Imagine. Όχι, κύριε, όχι. Ora ti nasce a fitrizo.
χίλιες φορές Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά και να καταρρεύουν όλοι. Χίλιες φορές. Αφού καταρρεύουν, θα πρέπει μετά να αρχίσουμε να παράγουμε σοβαρά, γιατί θα μείνουν μόνο όσοι ξέρουν τι και γιατί το παράγουν. Γεια. Θες να τα φτιάξουμε. Ναι. Αυτά. Όταν γκρινιάζεις και λέμε δεν είναι καλοί άνθρωποι, υποτίθεται ότι εσύ που το λες αυτό, όποιος από εμάς το λέει, όποιος το λέει, είναι καλός. Άμα είναι καλός, να κάνει και τους άλλους. Καλός να βελτιώσει τους άλλους να γίνουν καλοί. Κατάλαβες. Άμα δεν μπορεί, δεν πειράζει, ας κλαίει συνέχεια. Τι να κάνουμε, ή ας μην κλαίει, να βρει τρόπο. Κατάλαβες. Α, και ένα τελευταίο, αν να βγάλω τα γυαλιά του Γκάουτσο Μάρξ και το Περέ, δεν είναι τραγιάς και είναι Περές, θα πάψω να μιλώ ως Βιδόπουλος και θα αρχίσω να μιλώ ως ο κανονικός με αυτός, ο οποίος είναι κάτω. Γενικότερα, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, έτσι. Δεν λέει αυτές τις μαλακίες. Τις σκέφτεται, αλλά τις λέει. Ας μόνος το πας του. Νέα χρονιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Διώχνουμε το μίσος. Διώχνουμε το ρατσισμό. Πολύ μπορώ να δώσω ότι είναι ο έτος. Είναι... Βάλε και εσύ μια μάσκα. Μπορείς. Ίσως τότε πείτε και πράγματα που δεν θα λέγατε αλλιώς. Τι συμβουλή έχω να δώσω σε κάποιον που θέλει τώρα να ξεκινήσει να κάνει βίντεο είναι απλά ξεκίνα τα. Ξέχνω ό,τι σου λένε και τα σχετικά. Κάντο. Δεν. Δεν μετράει, τι λένε οι άλλοι. Τασία μου, χρόνια σου πολλά. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Επίσης, αγάπη μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αντιμετωπίζεις τους haters? Είπαμε, παιδιά, εντάξει, δεν ασχολούμαι καν. Δεν ασχολούμαι. Και δεν το λέω αυτό με ύφος ότι, α, και καλά, έχουμε καλύτεροι από αυτούς και... Δεν ξέρω. Απλά δεν είμαι σε θέση να σώσω όλους αυτούς που δεν έχουν ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο επειδή τους δέρουν οι γονείς τους, ξέρω εγώ. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με αυτούς. Είναι κεφάτι η κυρίζια του Βερόπουλου. Είναι κεφάτι η κυρίζια του Βερόπουλου.